Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Είναι πρωί. Εμείς έχουμε σηκωθεί μαζί με τον Αλέξανδρο από τις 7 η ώρα, ο οποίος με ξύπνησε ενώ έκλαιγε και προσπαθούσα να του πω τι έχεις, και μου λέει, ακούστε τώρα να δείτε. Εγώ μέσα στον ύπνο μου άκουσα τον Νίκο την ώρα που έφυγε. Μου λέει γεια. Και λέω εγώ, τι βάζει τώρα? Μου λέει γεια ενώ εγώ κοιμάμαι. Γιατί ήταν στον ύπνο μου τώρα όλο αυτό. Και μετά αφού φεύγει, με ξυπνάει ο Αλέξανδρος με τα κλάματα και μετά από πάρα πολύ ώρα μου είπε ότι έκλαιγε γιατί έφυγε ο μπαμπάς. Οπότε κάπως έτσι εξηγούνται όλα. Η ώρα τώρα είναι 11 παρά 10. Εμείς λοιπόν έχουμε σηκωθεί από τις 7 η ώρα, η μικρή σηκώθηκε πριν καμιά μια μισή ώρα. Έχει φάει την κρεμούλα της, την έχω τώρα εδώ δίπλα μου. Τώρα θέλει να πιει λίγο γαλατάκι και να πέσει για ύπνο. Τα πάμε πάρα πολύ καλά με τις τροφές. Έλαβα πάρα πολλές συμβουλές πάνω στο κομμάτι πώς να εντάξει το φαγητά της. Δεν απογοητεύτηκα, δεν το έβαλα κάτω. Ήξερα ότι είναι γενικά και η αρχή. Και έχει τρομερή βελτίωση. Νιώθω μεγάλη ανακούφιση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Αλέξανδρος τώρα αυτή τη βδομάδα θα μείνει στο σπίτι. Δεν θα πάει στο σχολείο μέχρι να τελειώσει την αντιβίωσή του, να τον δει πάλι ο παιδιατρός μας. Οπότε όλη αυτή τη βδομάδα θα τον αφήσω στο σπίτι. Εγώ τώρα είχα 2 εβδομάδες περιθώρια για να κάνω κάποια πράγματα. Η μία εβδομάδα ήταν με το νοσοκομείο. Και η άλλη. Όταν θα πάει στο 11 θα τα βγάλουμε. Έχουμε βάλει αυγουλάκια να βράζουνε. Αμέσως. Και του είπα ότι όταν ο μεγάλος αδείχτης πάει στο 11 θα βγάλουμε τα αυγουλάκια από τη φωτιά. Οπότε γι' αυτό μου είπε. Και που λέτε, αυτή την προηγούμενη εβδομάδα είχα κανονίσει πάρα πολλές δουλειές να κάνω. Οι οποίες πήγανε για αυτή τη εβδομάδα και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τις καταφέρω και αυτή τη εβδομάδα. Επειδή θα έχω 2 παιδιά στο σπίτι. Οι δουλειές λοιπόν που είχα κανονίσει ήταν τι. Αρχικά έχουμε βρει με ποιο catering θα συνεργαστούμε. Το οποίο αυτό το catering θα σας το πάρω λίγο από την αρχή. Εμείς στη βάφτιση του Αλέξανδρου συνεργαζόμασταν με μια κοπέλα η οποία φτιάχνει γλυκό πουφέ. Η κοπέλα αυτή μας είχε προτείνει έναν άλλον κύριο ο οποίος φτιάχνει αλμυρό πουφέ. Και στη συνέχεια αυτός ο κύριος μας είχε προτείνει ένα καρότσι με παγωτό που συνεργάζεται. Εν τέλει, αυτή η κοπέλα που φτιάχνει το γλυκό μπουφέ, εμείς από τότε μέχρι και σήμερα συνεργαζόμαστε σε όλες τις τούρτες και τα μπισκότα που έχουμε φτιάξει για τον Αλέξανδρο. Πήραμε λοιπόν μία προσφορά. Εγώ ήμουν εντωμεταξύ σίγουρη ότι θα συνεχίσω με αυτούς. Η κοπέλα δεν συνεργάζεται πλέον με το ίδιο catering για τον αλμυρό μπουφέ. Να σας πω, συνεργάζεται με άλλους. Και πήρα εγώ μία προσφορά από την κοπέλα, παραπαυμένη εγώ ότι. Εντάξει, οκ, ξέρω εγώ, δεν θα είναι σίγουρα οι τιμές οι ίδιες. Αλλά όχι και αυτό που αντίκρισα. Τιμή ήταν πραγματικά από την τιμή που είχα πάρει εγώ στον Αλέξανδρο που είχαμε δώσει, η τριπλάσια. Κατανοώ να ήταν η διπλάσια, γιατί έχουν περάσει και 3 χρόνια. Αλλά το τριπλάσιο δεν μπορώ να το κατανοήσω, παιδιά. Και μόνο για να κάνω, ας πούμε, γλυκό μπουφέ, το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Δηλαδή, πραγματικά, για να έκανα και αλμυρό, καλά για το παγωτό δεν το συζητώ, αλμυρό και γλυκό, θα ήθελα περίπου 2.000 ευρώ και δεν έπαιρνα όλους αυτούς τους καλεσμένους να τους πάω έξω να τους ταΐσω. Τέλος πάντων, γενικά εμένα δεν μου αρέσει αυτό το σκεπτικό, να σας πω την αλήθεια. Ο καθένας βέβαια κάνει ό,τι θέλει στο παιδάκι του. Εμένα το σκεπτικό του βγαίνω έξω, τρώμε, μου αρέσει πιο πολύ στο γάμο. Πού θα γλεντήσει, θα κάνει, θα δείξει. Τώρα μετά τη βάφτιση και με τα μωρά, που θα είναι πιο έτσι κουρασμένα, ταλαιπωρημένα, θα έχουν την κρίνια του κτλ. Πίπη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Ναι, δεν μου πολύ αρέσει αυτό το σκεπτικό. Μου αρέσει το σκεπτικό του στολισμού και του, έτσι, του finger food στην εκκλησία. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία να ψάχνω, να στέλνω, να βλέπω και κατέληξα σε μια κοπέλα η οποία είναι ευγενέστατη πραγματικά. Έχουμε μιλήσει μόνο από το τηλέφωνο, είχαμε κανονίσει ραντεβού πριν 2 εβδομάδες. Ακυρώθηκε, δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Το είχαμε κανονίσει για την προηγούμενη εβδομάδα. Ακυρώθηκε επειδή ήμουν εγώ στο νοσοκομείο με τον Αλέξανδρο. Και τώρα το έχουμε κάνει για αυτή την εβδομάδα που πάλι θα πρέπει να το ακυρώσω την ημέρα που το έχω κάνει γιατί το έχω βάλει για πρωί που εγώ θα έχω τα 2 παιδιά. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να πάμε με την ονά το πρωί με 2 παιδιά εκεί πέρα. Θα γίνει το χαμός, δεν μας αφήσουν να δούμε πράγματα. Τέτοιο και είχα στο μυαλό μου ότι θα έχω τη μικρή μαζί, αλλά και με τον Αλέξανδρο θα είναι λίγο πιο ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Και γιατί το λέω τώρα αυτό?
Αυτή η κοπέλα λοιπόν συνεργάζεται με ζαχαροπλαστείο και με catering, οπότε κάνει γλυκό αλμυρό μπουφέ, κάνει το στολισμό και παράλληλα έχει και βαπτιστικά είδη, οπότε θα πάμε να δούμε τα βαπτιστικά είδη. Ήδη έχω δει κάποια πραγματάκια τα οποία με έχουν ενθουσιάσει. Ανυπομονώ να τα δω και από κοντά. Αν είναι ακριβώς αυτά που βλέπω στις φωτογραφίες θα είναι super, ελπίζω να μην απογοητευτώ. Και τι άλλο. Για τις μπουμπονιέρες είχαμε μια σκέψη να τις φτιάξουμε εμείς. Δεν ξέρω πώς θα τις λύσει αυτό. Να το κλείσω. Πήγε στα 11, αμέσως το κλείνω. Λοιπόν, ορίστε έτοιμα τα βουλάκια μας. Και έλεγα να τις φτιάξω εγώ τις μπουμπονιέρες. Τώρα δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Θα πάμε στην κοπέλα, επειδή φτιάχνει και μπουμπονιέρες προσκλητήρια. Τα πάντα τέλος πάντων οργανώνει. Σκεφτόμουν να πάρω μια προσφορά για τις μπουμπονιέρες που θέλω να φτιάξω, να δω πόσο βγαίνει να τις πάρω έτοιμες, πόσο βγαίνει να τις φτιάξω εγώ. Γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο το κομμάτι το οικονομικό, παιδιά, είναι και το θέμα του χρόνου. Δηλαδή, όταν εγώ θα δουλεύω, θα έχω το μεταπτυχιακό, θα γυρνάω, θα έχω δύο παιδιά στο σπίτι, ο Νίκος θα δουλεύει, μετά θα έρχεται, θα υπάρχει όλη αυτή. Ξέρετε, με δύο παιδιά μέσα στο σπίτι, πόση είναι η ζωή. Είναι δύσκολο να προσαρμόσεις και αυτό το κομμάτι. Βέβαια, μπορώ να πω ότι έχουμε αρκετή βοήθεια, δηλαδή έχουν προθυμοποιηθεί αρκετοί άνθρωποι να βοηθήσουν πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα τσουλήσει. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Σας αφήνω, κάπως έτσι ξεκινάει ένα βιντεάκι, με 6 λεπτά κουβέντα ήδη. Πάω να βάλω λοιπόν τα βουλάκια μας μαζί με τον Μπάτα να φάμε με τον Αλέξανδρο, γιατί φάγαμε 7 η ώρα το πρωί, το πρωινό μας γάλαμε δημητριακά, οπότε τώρα θα φάμε τα βουλάκια μας. Η μικρούλα του δείξει λίγο το κινητό και έχει εκθαμπωθεί. Σ' αρέσει! Σ' αρέσει! Γλουγλουγλουγλουγλου, κουτσίνα μου, κουτσίνα μου. Αυτά λοιπόν, θα σας αφήνω. Το μενού λοιπόν σήμερα μου δίνει και φυλάκια ο Αλέξανδρος, είναι φακούλες. Σας έχω ξαναδείξει τη συνταγή έτσι όπως τις φτιάχνω εγώ. Είναι πάρα πολύ νόστιμες και εννοείται δεν θα μπορούσε να λείπει από την καθημερινότητά μας τα πλυντήρια, εννοείται αυτό το πράγμα, όπως και τα απλωμένα που μάζεψα, άπλωσα, ξέρετε τώρα, ένας χαμός. Μαγείρεμα, τσεκ. Δύο πλυντήρια, τσεκ. Μάζεμα τα πλημμένα απ' έξω, τσεκ. Η μικρή μου μπάνιο, τσεκ. Και τώρα θα βάλω τον Αλεξανδρόκο να κάνει μπάνιο. Ξεκίνησαμε να βλέπουμε το μεταξύ πριν που τρώγαμε και τα βουλάκια, ξεκίνησαμε να βλέπουμε την Άριελ, τη μικρή γοργόνα. Παιδιά, με αυτό το Disney πραγματικά έχω θυμηθεί τα παιδικά μου χρόνια. Τέλος πάντων, έρχεται και ο Νίκος, ο οποίος σταμάτησε σε μία μάντρα με οικοδομικά υλικά και πήρε κάτι τσιμέντα και τέτοια που ήθελε για το χτίσιμο του τζακιού. Χρειάζεται να ρίξει κάτι πετά κάτω και μετά θα το σηκώσουμε την γυψουσανίδα. Θα κάνουμε σαν σχέδιο κάποια στιγμή, σας είχα βάλει σαν poll στο Instagram, να διαλέξετε ένα τζάκι από τα τρία που σας είχα βάλει και σας άρεσε. Λοιπόν, αυτό που είχε τη μεγαλύτερη τέτοια, που ήταν με τις γυψουσανίδες, όχι το κλασικό το τζάκι, αυτό θα κάνουμε τώρα εδώ. Οπότε έχει ξεκινήσει ήδη η κατασκευή του, ο Νίκος έχει σκάψει αυτό το κομμάτι μπροστά. Το έβγαλε τελείως, γιατί ήταν κυκλικό εμάς το τζάκι και τώρα αυτό θα γίνει, πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή με το ταβάνι, οπότε έφυγε αυτό το κυκλικό μπροστά. Θα χρειαστεί να βάλω και κάποια πλακάκια από το πάτωμα κάτω. Το κακό ποιο είναι τώρα, ότι όταν είχαμε πάρει τα τετραγωνικά από τα πλακάκια εδώ πέρα στο πάτωμα, είχαμε πάρει νομίζω 2-3 τετραγωνικά παραπάνω. Απλά κάναμε τη χαζομάρα και δεν είχαμε πάρει επιπλέον, γιατί βλέπετε τώρα μας βγήκε αυτό, θα φύγουν κάποια πλακάκια. Οπότε, ναι, καλό είναι να παίρνεις κάποια τετραγωνικά, να έχεις παραπάνω καβάτζα, γιατί και με τα χρόνια, ας πούμε, μπορεί να σταματήσουν να φέρουν αυτό το πλακάκι, μπορεί χιλιά δύο πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά τα νέα, θα σας αφήσω και όταν έρθει ο Νίκος θα σας ανοίξω την κάμερα. Ήρθε λοιπόν και ο Νίκος, έχει φέρει και τα υλικά που αγόρασε, που σας είπα, και τα βγάζει έξω στο μπαλκόνι, θα στηβάζει εκεί πέρα μέχρι να ξεκινήσει τις δουλειές του. Ετοιμάστηκα, είναι απογευματάκι, η ώρα είναι 5:30 και τώρα πάω στην εκκλησία που ανήκουμε εδώ πέρα για να πάρω το χαρτί ότι θα βαφτίσουμε την μπουμπού σε άλλη ενορία, τέλος πάντων, εκτός περιοχής. Οπότε μετά λέω να πεταχτώ λίγο στα όρχεστρα, να πάρω εσωρουχάκια που θέλω για τον Άλεξ, γιατί χρειάζονται άλλαγμα τα σοβρακάκια,
Και σκέφτομαι να πεταχτώ λίγο και στο σούπερ μάρκετ, να πάρω 2-3 πραγματάκια, σίγουρα λαχανικά, γιατί μου έχουν τελειώσει όλα. Και ξέρετε, τώρα με τη μικρούλα και όλα είναι αναλώσιμα καθημερινά κτλ. Οπότε, θα σας έχω και σούπερ μάρκετ haul σε αυτό το βίντεο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πήγαμε στην εκκλησία και πήραμε το χαρτί, επειδή θα βαφτίσουμε τη μικρούλα σε άλλη εκκλησία από ότι στην περιοχή μας, τέλος πάντων. Τσεκ αυτό. Πήγαμε στα όρχεστρα, πήραμε σορουχάκι για τον Άλεξ, τσεκ αυτό. Και τώρα έχουμε έρθει στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε 2-3 πράγματα, γιατί δεν έχουμε τίποτα. Και πάμε για το supermarket haul, γαλλικό καφέ τον οποίο τον είχε σε προσφορά, κάψουλες για τον Νίκο, πήρα προσάναμα για τον Τζάκι, αν και τώρα θα το βγάλαμε τον Τζάκι, θα το δείτε παρακάτω, πήρα αγκουράκια για τον Αλεξανδρούκο μου που τρελαίνεται, πιτούλες για εμένα, νομίζω δεν ξέρω αν τις έχω ξαναδοκιμάσει, πάντως μου άρεσαν πάρα πολύ, μορομάντιλα για τη μικρή, γιαουρτάκια για τον Αλεξανδρούκο μου, ζελέ για τον Αλεξανδρούκο μου γιατί έφαγε στο νοσοκομείο και του άρεσε πάρα πολύ, τυρί τριμμένο για τα μακαρονάκια μας, αυτό για τον καζάκι που ήθελε ο Νίκος, 2 κρεμούλες πήρα για τη μικρούλα μου, ένα ριζάλευρο και ένα, δεν θυμάμαι τι, μπισκότο, δημητριακά, γάλα για τον Αλέξανδρο, 2 γιαουρτάκια για τον Νίκο, 2 σαμπουάν και φυστικό βούτυρο. Ναι. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε τον Νίκο, ο οποίος προσπαθεί να αφαιρέσει το τζάκι, να το βάλει δίπλα στα τουβλάκια, δεν ξέρω τι είναι αυτό τέλος πάντων που έχει βάλει εκεί δίπλα, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι δουλειές από κάτω. Θα σας πω ότι επειδή και εγώ προσπάθησα να τον βοηθήσω με υποψέματα, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ βαρύ, υπερβολικά βαρύ. Και καταφέραμε και το βάλαμε δίπλα, μην φανταστείτε, εγώ απλά το όσερνα, ο Νίκος το σήκωνε. Αλέξανδρε, τι έχει ο μπαμπάς? Τι? Τι έχει ο μπαμπάς? Σκόνη. Σκόνη. Να του. Εσύ του κόνη. Είναι καθαρός. Όχι. Τι είναι? Εσύ το κόνη. Σκόνη. Α, καθαρίζεται και με τη σκόπα, τέλειο. Όπως βλέπετε έχει πάει και 9 η ώρα το βράδυ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, και όχι, δεν το βάζει κάτω. Μαμά, έλα, πες είσαι. Παράθυρο έχει γίνει και κοινό. Έλα, πες είσαι το. Ναι, αμέ. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε φέρει. Μαμά, κοίσε. Ναι, ένα λεπτό. Έχουμε φέρει την κυρία Ελεφαντίνα και τον κύριο Βάτραχο και παίζουμε όλοι εδώ μαζί. Ναι. Λίγο, είναι 1, 2, 3, 4. Τι έγινε, αυτοκαθαρίζεσαι και με τη σκουπά. Μα, ο κο είναι. Ναι, 1. Αυτό που έκανε λοιπόν είναι, έβγαλε το τζάκι από εκεί, το αποθέτησε δίπλα, έφτιαξε μία βάση με σίδερα και τώρα εδώ πέρα έφτιαχνε το τσιμέντο. Ελπίζω να τα λέω σωστά γιατί δεν είναι εδώ για να με διορθώνει, ότως ώστε να χτίσει τη βάση για να μπορέσει να κουμπίσει πάνω το τζάκι. Βλέπετε εδώ πέρα την κατασκευή που έχει κάνει κάτω με τα σίδερα και έβαζε πάνω το τσιμέντο, μπετό, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, συγχωρέστε με, και προσπαθούσε να το απλώσει ώστε να πάει παντού για να φτιαχτεί μια ομοιόμορφη βάση για το τζάκι μας. Βλέπετε εδώ πέρα πως είναι σε φάση που έχει στρωθεί, έχει καλύψει τα σίδερα ουσιαστικά. Έχω και τον Αλέξανδρο όπως ακούτε δίπλα μου. Εδώ πέρα λοιπόν το βλέπετε και βλέπετε και μπροστά που έχει βάλει αυτά τα μάρμαρα και κρατάνε τους ώστε να φτιαχτεί ακριβώς φάση έτσι όπως θέλει για να μπορέσει να δουλέψει μετά με τις γυψουσανίδες. Αχ, βρε ταλέπορε, Νίκο. Μέσα στο βράδυ, νομίζω, δεν θυμάμαι αν ήταν 10 ή 11 η ώρα, νομίζω κάποια στιγμή σας το έδειξα, αλλά τώρα έχω κολλήσει, δεν θυμάμαι αν ήταν 10 ή 11 η ώρα που έκανε αυτές τις δουλειές. Α, τώρα σας το δείχνω, η ώρα είναι 10. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή... 10. Όχι αγαπητοί μου τώρα, όταν γύρναγα το βιντεάκι, όταν γυρνούσαμε το βιντεάκι χτες. Και εδώ πέρα, από ό,τι μου είπε, με αυτόν τον τρόπο βλέπει αν είναι αλφαδιασμένο, αν είναι δηλαδή ίσιο, αν έχει πάει ομοιόμορφα παντού το τσιμέντο. Η επόμενη μέρα. Τώρα θα παίρναγα τα βιντεάκια στον υπολογιστή για να κάνω μοντάζ και μπήκα, η αλήθεια είναι, γιατί είναι αρκετές μέρες κάποια κλιπάκια πιο πίσω, δηλαδή η επόμενη μέρα από το τζάκι που είδατε που έκανε ο Νίκος δουλειές. Ο Αλέξανδρος είναι σε μια κατάσταση, έχει κάτι μολύβια που του έχει δώσει ο Νίκος και όλο το χάνει και όλο φωνάζει εδώ μέσα που είναι τα μολύβια και πού είναι τα μολύβια και πρέπει να ξέρουμε που τα έχει αφήσει. Λοιπόν, συνεχίζω.
Ήθελα να σας πω κάποια πράγματα διευκρινιστικά, γιατί ξέχασα να σας τα πω όταν πήγαμε, τέλος πάντων. Σας είπα ότι θα πηγαίναμε μαζί με την Ονά, ότι θα άλλαζα το ραντεβού για να πάμε να δούμε για τα βαπτιστικά και όλα αυτά. Εν τέλει πήγαμε. Παιδιά, η κοπέλα όντως είναι εξαιρετική. Όπως ήταν στο τηλέφωνο, το ίδιο και από κοντά. Είναι νέα, είναι στην ηλικία μας. Πάνω κάτω, τόσο την έκανα. Το μαγαζί με το που μπαίνεις μέσα έχει full πάρα πολλά πράγματα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, είχα δει κάποια πράγματα που μου άρεσαν. Βασικά μου άρεσε ένα κουτί βαφτιστικών, το οποίο στην αρχή δεν ήξερα αν είναι κουτί βαφτιστικών ή αν στη φωτογραφία που το είχαν βάλει, εάν ήταν κάποιο ντεκόρ για τη φωτογραφία, γιατί ήταν καταπληκτικό, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Και όταν της είχα στείλει μήνυμα και την είχα ρωτήσει και μου είχε πει ότι είναι κουτί βαφτιστικών, είχα εκπλαγεί. Μου άρεσε πάρα πολύ, πιστεύω θα σας αρέσει και εσάς όταν θα σας το δείξω. Είναι κάτι πρωτότυπο που εγώ προσωπικά δεν το είχα ξαναδεί. Πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, κανονίσαμε το κομμάτι του μπουφέ, μας είπε που μπορούμε να δοκιμάσουμε τα γλυκά, που μπορούμε να δοκιμάσουμε τα αλμυρά και όλα αυτά, δηλαδή υπάρχει η επιλογή να τα δοκιμάσεις, δεν πας με κλειστά μάτια. Και ενώ πήγαμε με το σκεπτικό ότι θα πάρουμε σίγουρα το κουτί των αναπτυστικών και με τα υπόλοιπα θα δούμε, με το που μπήκαμε στο χώρο, παιδιά, τα φορεματάκια, τα βαπτιστικά, έχει και για αγοράκια, αλλά δεν έδωσα τόσο προσοχή να σας πω την αλήθεια. Έχει βέβαια μεγάλη ποικιλία. Έχει και νηφικά μέσα, έχει τα πάντα όλα. Είχε 4 τεράστια ράφια με διάφορες μπουμπουνιέρες, ό,τι βάζει το μυαλό σας μέσα. Είχε νηφικά φουλ, είχε βαπτιστικά για κοριτσάκι πάρα πολλά, είχε πάρα πολλές ιδέες για κουτιά βάφτισης. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εν τέλει καταλήξαμε και πήραμε όλο το σετ του Νονού. Το καλό με την Ονά μας είναι ότι γενικά έχουμε το ίδιο γούστο. Οπότε ό,τι της άρεσε εκείνης μου άρεσε και εμένα και ό,τι μου άρεσε εμένα της άρεσε και εκείνης. Οπότε ήταν και λίγο κακό αυτό, γιατί δεν μπορούσαμε να επιλέξουμε στο τέλος. Βέβαια η κοπέλα είναι τόσο καλή και μας έκανε ένα πακέτο σε πολύ καλή τιμή, μπορώ να πω, σε σχέση αν τα πάρει κάποιος μεμονωμένα. Γιατί αν τα πάρει κάποιος μεμονωμένα θα έπρεπε να βγουν τα διπλάσια χρήματα από αυτά που κλείσαμε το πακέτο. Βέβαια μας έκανε και μια καλύτερη τιμή, γιατί και εμείς θα κάνουμε το μπουφέ εκεί πέρα και τη βάφτιση. Έκανε μια καλύτερη τιμή στην Ονά, αλλά οκ. Okay. Δηλαδή ήταν πολύ καλό το σύνολο που έκανε. Και κλείσαμε κουτί βαφτιστικών. Το κουτάκι για τα μαρτυρικά, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο σε πολύ πιο μικρό με το κουτί των βαπτιστικών, θα ξετρελαθείτε πιστεύω όταν το δείτε. Κλείσαμε φόρεμα, αλλά επειδή δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε, μας άφησε το περιθώριο να διαλέξουμε όποιο θέλουμε. Έχουμε δηλαδή το χρόνο, έχουμε τραβήξει κάποιες φωτογραφίες και θα το σκεφτούμε λίγο. Να σας πω την αλήθεια ότι έχω πει, ας πούμε, στη μαμά μου, στη μαμά του Νίκου, έχει στείλει, στην άλλη μου την κουμπάρα. Έχουμε πει στον αδερφό μου, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Παίρνουμε δηλαδή απόψεις για το τι αρέσει στον καθένα. Και πραγματικά όλοι καταλήγουν στα δύο που μας αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μας βγάζουν και τη δύσκολη θέση. Τέλος πάντων. Κλείσαμε μαρτυρικά, κλείσαμε τα παπουτσάκια, τα οποία και αυτά τα έχουμε αφήσει ανοιχτά γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, αναλόγως τι θα προχωρήσουμε με το από πάνω. Ήταν δεκτική πάρα πολύ στο ένα φορεματάκι που μας άρεσε πάρα πολύ να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις. Γενικά έχουμε μείνει πολύ ευχαριστημένοι, μακάρι και η υπόλοιπη συνεργασία μας να κυλήσει έτσι. Εάν κυλήσει έτσι και μείνω πάρα πολύ ευχαριστημένη, εννοείται θα σας την προτείνω. Για την ώρα, μέχρι τώρα, ό,τι έχω δει, έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη. Επίσης, επειδή είναι λίγο έτσι σε κεντρικούς δρόμους, να σας πω ότι είχε και πάρκινγκ, που είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αλλιώς εμείς στην αρχή που δεν το είδαμε, που ήταν, ψάχναμε μία ώρα να παρκάρουμε, ενώ μου το είχε πει η κοπέλα ότι έχει πάρκινγκ, και είναι και τεράστια, δηλαδή έβγαζε και μάτι. Εντάξει, εμείς δεν το είδαμε. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα έρθουν πάρα πολλά βιντεάκια με τις δουλειές που γίνονται εδώ πέρα στο σπίτι. Ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ. Ταυτόχρονα θα σας ενημερώνω και με τα βαπτιστικά προς που προχωράμε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλάκια! Γεια σας! Γεια σας! Θέλω να πεις και εσύ γεια. Είπα! Α, βρήκες τα μολύβια! Ναι. Έλα, πες γεια. Πιο δυνατά. Γεια! Γεια σας!